Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Και πάλι εδώ είμαστε η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια παιδιά. Και, γεια ο, και ο Στέφανος Βαρελάς. Γεια σας παιδιά. Ο μουσικός μας. Για να σας πούμε πάλι ένα παραμύθι. Τα παραμύθια αυτά που λέμε αυτή την εβδομάδα τα έχουμε ονομάσει τα παραμύθια του γκαράζ. Γιατί είμαστε σε ένα γκαράζ, όπως βλέπετε με τις αποστάσεις μας. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι μαγικά τα παραμύθια αυτά. Και ξεκινάμε. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Πάρτε τις θέσεις σας και σιωπή. Σβήσε απ' τα φώτα, δίχως μιλιά. Τα παραμύθια ρετά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά. Άνοιξτε μάτια και αυτιά. Μάγοι νεράιδες και αστέρια χρυσά θα σας κρατούν συντροφιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια και αυτιά. Μάγοι νεράιδες και αστέρια χρυσά θα σας κρατούν συντροφιά. Τίτλος του παραμυθιού αυτή τη φορά, ο Μάγος του Οζ. Μια φορά και έναν καιρό, η μικρούλα Ντόροθι, σε μια πόλη μαγική, στην Αμερική, ζούσε εκεί με το θείο Χένρι, με τη θεία Έμα και περνούσαν όμορφα και οι τρεις μαζί. Περνούσανε καλά, μα η μικρούλα Ντόροθι, δίχως λόγο και αιτία, γκρίνιαζε πολύ. Ήθελε να γίνει πάντα το δικό της. Και τους θείους της δεν τους άκουγε ποτέ της. Και τι δεν έχουμε κι εμείς ένα μεγάλο σπίτι όπως οι άλλοι. Γιατί αυτό είναι το σπίτι μας, Ντόροθι. Αυτό μπορούμε να έχουμε, έλεγε η θεία. Εμένα δεν μου αρέσει. Τότε όταν μεγαλώσεις, να κερδίσεις χρήματα και να πάρεις ένα σπίτι όπως το θέλεις εσύ. Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το σπίτι. Για να σου πω. Τι δύσκολο παιδί είναι, έλεγε στο θείο. Ένα πρωί, εκεί που όλοι κοιμόντουσαν, γίνεται μια μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη φασαρία. Οι θείοι προλαβαίνουν και πάνε στο υπόγειο που ήταν κάτω από το σπίτι και φωνάζουν. Ντόροθι, έλα γρήγορα κάτω στο υπόγειο, Ντόροθι, έλα, έλα. Αλλά εκείνη την ώρα όμως, παιδιά, ακούγεται μια πολύ μεγάλη μουσική, ένας πόρυβος τρομερός, ένας δυνατό μου κριτό. Σκέπασε τις φωνές του θείου και της θείας και την ίδια στιγμή ένας δυνατός αέρας σηκώνει το σπίτι τους μαζί με την Ντόροθι, που κοιμισμένη δεν καταλαβαίνει τίποτα, το περνάει, το παίρνει ένας κυκλώνας μεγάλος, γυρίζει γύρω το σπίτι, τα πουλιά απορριμμένα δεν ξέρουν τι να κάνουν γύρω τους και πέφτει πάνω σε μια μάγισσα, τη σκοτώνει. Και πού ήταν αυτό το μέρος? Στη Βόρεια Αμερική είχε φτάσει. Τότε, εκείνη τη στιγμή, βγαίνει η Ντόροθι έξω, μόλις έχει ξυπνήσει και λέει, μα τι έγινε, πού βρίσκομαι. Παρουσιάζεται λοιπόν μια καλοκάγαθη γυναικούλα και της λέει, θέλω να σε ευχαριστήσω για το καλό που μας έκανες, κοριτσάκι μου. Το καλό? Ποιο καλό? Που σκότωσες τη μάγισσα. Ποια μάγισσα? Αυτή, λέει η κυρία. Και της δείχνει τη μάγισσα που ήταν κάτω από ένα σπιτάκι. Ήταν έτσι όπως ήταν το σπιτάκι, από εδώ φαινόντουσαν τα πόδια της και από εκεί το κεφάλι της. Τα πόδια της μάγισσας εξαφανίστηκαν, ναι, ναι. Και έμειναν τα παπούτσια. Ναι, τα παπούτσια της. Προτείνω να τα πάρεις και να τα φορέσεις. Με συγχωρείτε πολύ. Εγώ δεν φοράω ποτέ ξένα παπούτσια. Παιδί μου, θα σου κάνουν καλό. Εγώ σου λέω πάρ' τα καλύτερα. Τι? Τα παπούτσια, τι θα μου κάνουν εμένα τα παπούτσια αυτά? Δεν μου λες από πού είσαι. Θα με βοηθήσουν τα παπούτσια. Θα σε βοηθήσουν, βέβαια θα σε βοηθήσουν. Όταν έχεις πάντοτε μαζί σου, είναι μαγικά, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία που σκότωσες τη μάγισσα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που τη σκότωσες, βέβαια. Για πες, τι ήθελες να μου πεις. Μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να γυρίσω στο σπίτι μου, στο Κάνσας? Να γυρίσει στο σπίτι σου, στο Κάνσας? Εγώ δεν μπορώ. Ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει, να ξέρεις, κορίτσι μου, είναι ο μάγος του Οζ. Του Οζ? Και πώς θα πάω σε αυτόν? Είναι πολύ μακριά. Αν πάρεις αυτό το κίτρινο μονοπάτι που βλέπεις μπροστά σου, και έδειξε ένα κίτρινο μονοπάτι, ναι, ναι,
θα προχωρήσεις ναι. και θα σε βγάλει απευθείας στη Σμαραγδένια Πολιτεία. Εκεί βρίσκεται ο Οζ μέσα σε ένα παλάτι. Ωραία, θα πάω! Λέτε να τα καταφέρω. Και βέβαια να τα καταφέρεις. Δεν έρχεστε κι εσείς μαζί μου να μου δείξετε τον δρόμο. Όχι, όχι, δεν μπορώ να έρθω μαζί σου. Θα σου δώσω όμως αυτό το μαγικό λουλούδι. Πάρ' το μαζί σου αυτό το λουλούδι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Τι έτσι. Όμορφο λουλούδι! Μα αυτό κανένας δεν θα τολμήσει να σε πειράξει. Και επιπλέον θα σου δείξει και το δρόμο. Α, κοίταξε, φόρησε και τα παπούτσια της μάγισσας. Ναι, ναι. Και ξεκίνησε για το παλάτι του Οζ. Η Ντόροθι, κρατώντας το λουλούδι στο χέρι, πήρε το κίτρινο μονοπάτι και έλεγε στο δρόμο. Το μάγο του Οζ αναζητώ και πάω ταξίδι μακρινό σε πολιτεία μαγική θα ψάξω να τον βρω. Την κούραση να ψηφώ κι όλη μέρη θα περπατώ. Έχω παπούτσια μαγικά και αναβαυτικά. Σαν αέρας τρέχω να τον βρω να βοηθήσω. Να γυρίσει εκεί στη Βόρεια Αμερική. Κάποια στιγμή κάθισε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο που είχε σκιά και τότε άκουσε μια φωνή να της λέει. Ήταν ένα σκιάχτρο. Γεια σου! Μιλάς! Βέβαια μιλάω. Εγώ να ξέρεις είμαι αληθινό, δεν είμαι ψεύτικο. Αλλά γεννήθηκα με πολύ λίγο μυαλό, αυτό είναι όλο. Και δεν μου λες, πού πας για να έχουμε καλό ερώτημα. Πηγαίνω στο μάγο του Οζ να με βοηθήσει να γυρίσω στο σπίτι μου, στο Κάνσας. Και πού ξέρει αυτό το σπίτι σου. Αυτός. Όλα τα ξέρει αυτός. Είναι σοφός. Πάρα πολύ σοφός. Όλα τα ξέρει και όλα τα κάνει. Ναι, σου λέω. Α, δηλαδή λες να μπορεί να δώσει και σε μένα λίγο μυαλό που δεν έχω, η κακομοίρα. Μυαλό. Ναι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και βέβαια μπορεί να σου δώσει μυαλό. Πάρα πολύ μυαλό. Δηλαδή έτσι νομίζω, ξέρω κι εγώ. Αχ, τότε πάμε! 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 Ναι. Και η Ντόροθι με το σκιάχτρο ξεκίνησαν για το παλάτι του Οζ. Το μάγο του Οζ αναζητώ και πάω ταξίδι μακρινό σε πολιτεία μαγική θα ψάξω να τον βρω. Την κούραση να ψηφώ κι όλη μέρη θα περπατώ. Να φτάσω γρήγορα εκεί, να βρω λίγο μυαλό. Σαν αέρας τρέχω να τον βρω. Να φτάσω γρήγορα εκεί, να βρεις λίγο μυαλό. Να βρεις λίγο μυαλό. Ξαφνικά ακούστηκε ένα στεναγμός. Τι ήταν αυτό? Κοίτα! Ένας περίεργος τενεκεδένιος άνθρωπος είναι εδώ. Εσύ αναστέναξες, ρώτησαν τον περίεργο τενεκεδένιο άνθρωπο. Ναι, είπε εκείνος. Μπορείς σε παρακαλώ να λαδώσεις τις αρθρώσεις μου. Σκούριασαν και δεν μπορώ να κινηθώ. Πήρε το λαδωτήρι η μικρή και λάδωσε τον τενεκεδένιο. Και αυτός ευχαριστήθηκε. Πώς και βρεθήκατε στα μέρη μας? Εγώ πάω στο μάγο του Οζ, στη Σμαραγδένια Πολιτεία. Θέλω να μου βρει τον τρόπο να γυρίσω στους δικούς μου, στο σπίτι μου, στο Κάνσας. Και εγώ πάω στο μάγο για να ζητήσω μυαλό, είπε το σκιάχτρο. Λέτε να έρθω κι εγώ να μου δώσει καρδιά γιατί την έχασα εδώ και καιρό από τότε που χώρισα με το κορίτσι μου. Έλα, είπε η Ντόροθι. Δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Μπορεί να σου δώσει καρδιά ο μάγος. Εγώ πάντως θα ζητήσω μυαλό, είπε το σκιάχτρο. Ο τενεκεδένιος είπε, το μυαλό δεν φέρνει την ευτυχία. Εμένα η ευτυχία μου ήταν το σπίτι μου. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσω στους δικούς μου. Τι περίεργο, ε. Ο καθένας έχει και μια δική του ευτυχία, ε. Πάμε. Ναι, πάμε. Και οι τρεις φίλοι τώρα, η Ντόροθι, το σκιάχτρο και ο τενεκεδένιος ξεκίνησαν περπατώντας πάνω στο κίτρινο μονοπάτι να πάνε να βρούνε τον μάγο του Οζ στην Σμαραγδένια Πολιτεία. Το μάγο του Οζ αναζητώ και πάω ταξίδι μακρινό να του ζητήσω μια καρδιά στο στήθος να χτυπά.
την κουράση την αψηφώ κι όλη μέρη στα περπατώ. Να φτάσω γρήγορα εκεί να βρω μια ψυχή. Σαν αέρας τρέχω να τον βρω για να βρεθώ κοντά μαγό πια να μου δώσει μια καρδιά. Είπε, ενώ το σκιάχτρο έλεγε να μου δώσει λίγο μυαλό. Ενώ η Ντόρωθι έλεγε να πάω εκεί στο σπίτι μου στη Βόρεια Αμερική. Ωραιότατα. Το ίδιο βράδυ εκεί που καθόντουσαν να ξεκουραστούν συνάντησαν ένα λιοντάρι. Αλλά το λιοντάρι αυτό ήταν πάρα πολύ δειλό. Πω πω φοβάμαι, είπε μόλις τους είδε. Είσαι βασιλιάς των ζώων, του είπανε, δεν πρέπει να φοβάσαι. Λέει, έτσι γεννήθηκα, τι να κάνω κι εγώ το λιοντάρι, είμαι φοβιτσιάρης. Και πώς βρεθήκατε εδώ, τους ρώτησε. Πάμε στο μάγο του Ως, στη Σμαραγδένια πολιτεία. Εγώ θέλω να με βοηθήσει να γυρίσω στο σπίτι μου, στο Κάνσας. Εγώ πάω να μου δώσει λίγο καρδιά, είπε τον Εκεδένιος. Εγώ θέλω να μου δώσει λίγο μυαλό, είπε το σκιάχτρο. Ε, τότε να έρθω κι εγώ. Να μου δώσει θάρρος, είπε το λιοντάρι. Ωραία ιδέα, ε! Ναι, θα έχουμε και ένα λιοντάρι στη συντροφιά μας. Δεν είναι άσχημο. Εδώ που τα λέμε, ο κόσμος δεν θα ξέρει ότι είναι δειλό το λιοντάρι. Εμείς όμως θα τον έχουμε μαζί μας και έτσι θα έχουμε έναν προστάτη. Έτσι, και ξεκίνησα λοιπόν μαζί. Πάμε! Το μάγο του όλα ζητώ και πάω ταξίδι μακρινό. Θα φτάσω γρήγορα εκεί. Το θάρρος μου να βρω την κούραση την αψηφώ κι όλη μέρη θα περπατώ. Λιοντάρι θέλω να γεννώ τρανό και φοβερό. Σαν αέρας τρέχω να τον βρω να ζητήσω από το μάγο αυτό το θάρρος μου να βρω. Να ζητήσω από το μάγο αυτό το θάρρος μου να βρω. Κάποια στιγμή η Ντόρωθι είπε. Αχ, κοιτάξτε, φτάσανε σε ένα λιβάδι γεμάτο παπαρούνες. Α, και τι χρώματα. Αχ, τι όμορφα λουλούδια. Είναι υπέροχο να περνάς ανάμεσα σε παπαρούνες και να μυρίζει το άρωμά τους. Όμως το άρωμα των λουλουδιών ζάλισαν την Ντόρωθι και το λιοντάρι που λιποθύμησαν. Το σκιάχτρο και ο Ντενεκεδένιος δεν λιποθύμησε. Κατάφεραν να βγάλουν ζωντανή την Ντόρωθι γιατί ήταν ελαφριά και μπορούσαν να τη σηκώσουν. Αλλά το λιοντάρι δεν μπορούσαν. Πω, τη στιγμή εκείνη που δεν μπορούσαν να το σύρουν το λιοντάρι, ακούστηκε μια φωνή περίεργη. Βοήθεια, βοήθεια! Γυρίζουν να δουν παιδιά μου και τι βλέπουν. Ένας αγριόκατος κυνηγούσε έναν τόσο δε ποντικάκι. Τότε οι τρεις φίλοι μας παίρνουν το ποντικάκι και το κρύβουνε καλά. Ναι, και τότε ο αγριόγατος έφυγε θυμωμένος γιατί δεν μπορούσε να πιάσει το ποντικό. Αχ, είμαι τόσο χαρούμενος που σώσαμε ένα τόσο ταπεινό ποντικάκι. Ταπεινό ποντικάκι, τι λέτε? Είμαι η βασίλισσα των ποντικών, να σας ευχαριστώ. Και αν ποτέ χρειαστείτε κάτι, εγώ και η πικοή μου είμαστε στη διάθεσή σας. Ποτέ δεν θα ξεχάσω ότι σας χρωστάω τη ζωή μου. Πώς μπορώ να σας ξεπληρώσω το καλό που μου κάνετε? Μπορείτε να μας βοηθήσετε, δηλαδή να βοηθήσετε το φίλο μας το λιοντάρι που αποκοιμήθηκε μέσα στις παπαρούνες, είπε το σκιάχτρο. Ναι. Είναι πολύ βαρύ, ξέρετε, και δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Σε ένα λεπτό το θέμα σας θα έχει τακτοποιηθεί, είπε η βασίλισσα. Σε λίγη ώρα ένας γίγαντας ποντικός ήρθε βαστώντας το λιοντάρι. Είπε τότε ο γίγαντας ο ποντικός. Η βασίλισσα μου είπε να σας πω ότι αν χρειαστείτε οτιδήποτε άλλο θα χτυπήσετε τρεις φορές αυτό το κουδουνάκι. Κοίτα ένα κουδουνάκι εδώ να το δω. Να χτυπήσετε αυτό το... Μία, δύο, τρεις και ναι. Και θα πείτε αυτά τα λόγια και εμείς αμέσως θα παρουσιαστούμε για να σας σώσουμε. Mm. Τα λόγια είναι, βασίλισσα των ποντικών, βοήθεια ζητάμε, σε κίνδυνο βρισκόμαστε, βοήθεια ζητάμε. Mm. Πάμε. Mm. Για πείτε το. Βασίλισσα των ποντικών, βοήθεια ζητάμε, σε κίνδυνο βρισκόμαστε, βοήθεια ζητάμε. Ευχαρίστησαν, αποχαιρετίστηκαν και συνέχισαν το δρόμο τους.
το απογευματάκι φτάσανε σε μια πορτοκαλί πολιτεία, μια πορτοκαλί πολιτεία. Όλα τα σπίτια ήταν πορτοκαλί, όλα τα δέντρα ήταν πορτοκαλιές και όλοι οι κάτοικοι ήταν ντυμένοι στα πορτοκαλιά. Ωραία που είναι, είπε το σκιάκτρο. Θα πάω να χτυπήσω αυτή την πόρτα. Μπορεί να μας φιλοξενήσουνε, είπε η Ντόροθι. Χτύπησαν την πόρτα. Ναι, χτύπησαν. Τους άνοιξε ένας άντρας, ντυμένος όπως είπαμε στα πορτοκαλιά. Λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογούμε, ρώτησε πώς από εδώ, από τα μέρη μας. Περαστικοί είμαστε. Πάμε για το μάγο του Οζ. Πάμε σπίτι του να τον βρούμε. Στο μάγο του Οζ. Ναι. Στη Σμαραγδένια πολιτεία πάτε. Ναι. Αχ, και εγώ πήγα πολλές φορές, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να δεις το μάγο. Γιατί δεν είναι εύκολο, κύριε Πορτοκαλένιε. Να σας πω. Καταρχάς δεν μένει σε σπίτι. Να το ξέρετε αυτό. Σε παλάτι μένει. Σε παλάτι. Βέβαια. Είναι βασιλιάς. Όχι, βασιλιάς δεν είναι. Κανείς δεν τον έχει δει όμως, ούτε καν αυτοί που τον υπηρετούν. Το μόνο που έχουμε ακούσει είναι ότι επειδή είναι πολύ μεγάλος μάγος, δηλαδή μπορείτε να διανοηθείτε τι μάγος είναι, μπορεί να πάρει όποια μορφή θέλει. Θες να γίνει ποντίκι, γίνεται. Θες να γίνει λιοντάρι, γίνεται. Θέλεις να γίνει μια μπάλα, γίνεται. Θέλεις να γίνει ένα σπίτι, ό,τι θέλεις γίνεται. Ναι. Και κοράκι μπορεί να γίνει. Και νεράιδα, άμα θέλει. Και κοράκι και νεράιδα. Ναι. Το βράδυ. Γιατί θέλουμε να δούμε τον Οζ. Ρώτησε λοιπόν, ναι, πώς μπορούμε να πάμε εκεί. Επειδή δεν μπορούσαν να πάνε οι ίδιοι, γιατί δεν ξέρανε που είναι, τον ρώτησαν, πού έχεις πάει εσύ, μπορείς να μας πεις που είναι ο Οζ. Και εκείνος είπε, γιατί θέλετε να τον δείτε τον Οζ. Εγώ θέλω να του ζητήσω μυαλό. Εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, στο Κάνσας. Εγώ θέλω να μου δώσει καρδιά, είπε ο άλλος. Εγώ κουράγιο. Πού κουράγιο. Λέτε να έχει. Αν έχει όλα αυτά τα πράγματα, τότε σωθήκαμε. Βέβαια, τα έχει, όλα τα έχει. Ναι. Το βράδυ λοιπόν κοιμήθηκαν εκεί και το πρωί, αφού ευχαρίστησαν τον κύριο Πορτοκαλιλένιο, συνέχισαν τον δρόμο τους. Ήταν απόγευμα όταν φτάσανε στη Σμαραγδένια πολιτεία. Έξω από το παλάτι του Οζ, πήγανε και χτύπησαν το κουδούνι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είπε η Ντόροθι. Η ταμπέλα γράφει, για να δούμε, τι γράφει η ταμπέλα. Μάγος του Οζ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, έχει ένα κουδούνι στην εξώπορτα. Ναι, θα το χτυπήσω. Όχι. Εγώ θα το χτυπήσω που είναι πιο ψηλός, είπε ο Ντενεκεδένιος. Και χτύπησε. Βγήκε ο φύλακας. Γιατί χτυπήσατε το κουδούνι. Δεν είδατε ότι δεν λειτουργεί, είπε ο φύλακας. Δεν λειτουργεί. Και πώς το ακούσατε. Έλα, σταματήστε τις εξιτάδες τώρα. Λοιπόν, ορίστε μας. Τι θέλετε. Δεν δεχόμαστε επισκέψεις. Δεν δέχεστε επισκέψεις, ναι. Μα μας είπανε πως, είπε το σκιάκτορο, δεν θα αρχίσουμε διάλογο. Και ύστερα δεν μου είπατε τι θέλετε. Θέλουμε να δούμε τον μεγάλο μάγος του Οζ, είπε η Ντόροθι. Τον Οζ. Και ποιος σας είπε ότι δέχεται ο Οζ, είπε ο φύλακας. Όλοι οι μάγοι δέχονται, κάναμε τόσο δρόμο. Επιμένουμε να τον δούμε. Επιμένετε. Βέβαια. Εντάξει, αφού επιμένετε, είμαι υποχρεωμένος να σας περάσω μέσα, είπε ο φύλακας. Αυτή είναι και η διαταγή του μάγου. Του αρέσει η επιμονή. Αυτό του λέει η κηδεία μου, λέει η Ντόροθι. Όποιος επιμένει, στο τέλος πάντα κερδίζει. Πριν μπουν μέσα, ο φύλακας τους έδωσε να φορέσουν πράσινα γυαλιά. Όλα θα τα βλέπετε σμαραγδένια με αυτά τα μαλλιά, με αυτά τα γυαλιά, είπε ο φύλακας. Και εξαφανίστηκε. Περίμεναν πολλή ώρα, ώσπου κάποια στιγμή μια κυρία με ένα πράσινο ταγέρ και με διαμαντένια σκουλαρίκια και κολλιέ παρουσιάστηκε. Ο μάγος βλέπει μόνο ένα άτομο κάθε φορά, λέει η κυρία αυτή. Και για λίγη ώρα. Ποιος θέλει να περάσει, παρακαλώ, πρώτος και χωρίς πολλά λόγια. Εγώ τελευταίος, είπε το λιοντάρι. Φυσικό ήταν, γιατί φοβόταν το λιοντάρι. Εγώ θέλω να περάσω πρώτη, είπε η Ντόροθι. Πολύ ωραία!
Φορέστε αυτή την πράσινη κάπα, είπε και της φόρεσε μια πράσινη κάπα. Σκουπίστε και τα πόδια σας στο χαλί αυτό. Δεν πέρασαν 5 λεπτά και η Ντόροθι ήρθε κλαίγοντας. Μπήκα σε μια μεγάλη αίθουσα που ήταν στολισμένη όλο με σμαράγδια. Με σμαράγδια? Και μετά? Είχε ένα μεγάλο θρόνο στο κέντρο. Και εκεί καθόταν ο μάγος? Όχι, εκεί είχε ένα τεράστιο κεφάλι. Κεφάλι, μόνο του? Ναι, κεφάλι. Χωρίς σώμα, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια. Ξαφνικά το κεφάλι άρχισε να μιλά. Ανοιγόκλεινε το στόμα του. Ποια είσαι, ρώτησε το κεφάλι. Είμαι η Ντόροθι, το είπα, και θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Το Κάνσας. Τότε πρόσεξε τα ασημένια μου ποτάκια. Πού τα βρήκες, με ρώτησε. Του είπα την αλήθεια, πως τα πήρα από την κακιά μάγισσα της Ανατολής που την πλάκωσε το σπίτι μου. Τότε, μου λέει, θα σου κάνω τη χάρη που θέλεις, αλλά θα πρέπει να μου κάνεις και εσύ μια χάρη. Σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν γίνεται χωρίς ανταπόδοση. Το σκέπτρο δεν ήξερε τη λέξη ανταπόδοση και ρώτησε, και τι θα πει ανταπόδοση? Μου δίνεις κάτι εσύ και κάτι σου δίνω κι εγώ. Αχα, μάλιστα. Για ανταπόδοση ήθελε να ξεξοντώσω την κακιά. Τι ήθελε? Για ανταπόδοση ήθελε να εξοντώσω την κακιά μάγισσα. Να εξοντώσεις την κακιά μάγισσα? Ναι, μα πώς είναι δυνατόν, του λέω. Αν δεν μπορείς εσύ, ο φοβερός και τρομερός, πώς θα το κάνω εγώ, ένα κοριτσάκι? Πω, και τότε άρχισες να κλαίς. Άρχισα να κλαίω. Ναι. Μου βγάζει την πράσινη κάπα και με πετάει έξω. Σταμάτα να μην ξοκλαίς, μου λέει, και δεν συγκινούμαι. Πήγαινε να την καθαρίσεις και έλα, αν θες, να γυρίσεις τους δικούς σου. Αυτά έγιναν. Δεύτερος πήγε ο Τενεκεδένιος. Φόρεσε την πράσινη κάπα, σκούπισε και αυτό στα πόδια του. Δεν πέρασαν 2 λεπτά και ο Τενεκεδένιος βγήκε έξω πολύ στενοχωρημένος. Πώς ήτανε, ρώτησαν και οι τρεις. Ήταν ένα τέρας μεγάλο σαν ελέφαντας, με 6 χέρια και 6 πόδια. Του είπα για την καρδιά που θέλω, αν δεν βοηθήσεις τη μικρή να εξοντώσει τη μάγισσα, δεν έχει καρδιά, μου λέει. Μου βγάζει την πέρτα και με πέταξε έξω, παιδιά. Μετά ήρθε η σειρά του σκιάχτρου. Μπήκε κι αυτός μέσα και σε λίγη ώρα βγήκε έξω φρενών. Μόλις που πρόλαβα να του πω ότι θέλω μυαλό, και έγινε έξαλλος. Και γιατί να σου δώσω μυαλό, λέει, στο χρωστάω. Γενέστατος είναι. Όχι, δεν είναι άντρας. Σε μένα ήταν γυναίκα. Μεταμφιεσμένο σε γυναίκα. Μια όμορφη γυναίκα με ένα πράσινο μεταξωτό φόρεμα και μου είπε, όταν σκοτώσεις την κακιά μάγισσα της Δύσης, θα σου δώσω μυαλό. Μου έβγαλε την κάπα και με πέταξε έξω. Τώρα είναι που θα τα κάνω πάνω μου, είπε το λιοντάρι. Είπε το λιοντάρι, αλλά τι να κάνει. Μπήκε και αυτό μέσα στην αίθουσα. Σε 2 λεπτά βγήκε. Τι έγινε, το ρώτησαν όλοι. Μια πύρινη μπάλα ήταν ο μάγος αυτή τη φορά. Τι θέλεις, μου λέει. Θάρρος, απάντησα. Άρχισε να βγαίνει φωτιά μέσα από την μπάλα και να με κυνηγάει. Πρώτα θα εξοντώσεις την κακιά μάγισσα. Την κακιά μάγισσα της Δύσης, μου είπε. Και μετά, το καταλάβατε ότι ήταν πυρήνη μπάλα, το καταλάβατε, ναι. Και μετά, λέει, θα σου δώσω αυτό που θέλεις, το μυαλό. Αχ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη μάγισσα, είπε η Ντόροθι. Και στενοχωρεμένη, έφυγαν και πήγαν να βρουν την κακιά μάγισσα. Εν τω μεταξύ, τα νέα είχαν φτάσει στην κακιά μάγισσα. Θέλουν να με εξοντώσουν, είπε η μάγισσα. Πολύ ωραία. Θα στείλω τα γεράκια μου να τους διώξουν. Έστειλε τα γεράκια της, αλλά αυτά πέφτουν πάνω στον Τενεκεδένιο και φάγανε τα μούτρα τους. Αμέσως μετά έστειλε μέλισσες. Θα τους τσιμπήσουν. Πάλι όμως πήγε μπροστά ο Τενεκεδένιος και φάγανε τα μούτρα τους. Μα θα φωνάξω την φτερωτή μαϊμού, είπε τότε η μάγισσα, να καθαρίσει αυτή. Η φτερωτή μαϊμού κατάφερε να φυλακίσει τους τρεις μόνο. Αυτό κατάφερε. Τη μικρή όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γιατί φορούσε τα μαγικά παπούτσια. Θα πάω μόνη μου να τη τα πάρω τα παπούτσια, σκέφτηκε. Και βρέθηκε μπροστά στην Ντόροθι. Όμως για κακή της τύχη, εκείνη τη στιγμή η μικρή πήρε ένα κουβά με νερό
για να της το πετάξει και να προφυλαχθεί. Χωρίς να ξέρει ότι με το νερό μπορούσε να την εξολοθρεύσει. Της πέταξε το νερό και ό, του θαύματος, βοήθεια, χάνομαι. Βλέπεις τι έκανες, κακομαθημένο πλάσμα, λέει η μάγισσα. Κατά λάθος, όχο, τι έκανα. Το νερό ήταν το τέλος μου, κακό κορίτσι, λίγο-λίγο θα σβήσω και θα πάρεις εσύ όλη την περιουσία μου. Αχ, τι έπαθα που να το ξέρα. Πόσε ανιάνιαρο θα μου χαλούσε όλα μου τα σχέδια που να το ξέρα. Γεια σου κόσμε, είπε η μάγισσα και εξαφανίστηκε. Δεν είμαστε καλά, η μάγισσα εξαφανίστηκε. Πώς έγινε αυτό, έμειναν μόνο τα ρούχα της. Τώρα τι θα κάνω, να ελευθερώσω τους φίλους μου, είπε. Έτρεξε, τους ελευθέρωσε, τους είπε τι έγινε και ξεκίνησαν όλοι μαζί να πάνε πάλι στον Οζ. Αλλά χάσανε τον δρόμο. Κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ρωτούσαν από εδώ, ρωτούσαν από εκεί και τότε, παιδιά, τι θυμήθηκαν. Τη βασίλισσα των ποντικών. Χωρίς να χάσουν χρόνο, θυμάστε τα λόγια. Βασίλισσα των ποντικών. Βοήθεια ζητάμε. Σε κίνδυνο βρισκόμαστε. Βοήθεια ζητάμε. Πάμε λοιπόν. Χτύπησε τρεις φορές το καμπανάκι. Βασίλισσα. Τρεις φορές. Τρεις, πάμε. Και τώρα. Βασίλισσα των ποντικών. Βοήθεια ζητάμε. Σε κίνδυνο βρισκόμαστε. Βοήθεια ζητάμε. Αμέσως ήρθε ο γίγαντας του ποντικός, του είπαν τι ήθελαν και αυτός τους παίρνει και τους οδήγησαν στο παλάτι του Οζ. Χτύπησαν πόρτα, όμως δεν άκουσε κανένας. Ο ποντικός τότε τους παίρνει και τους αφήνει μπροστά στα πόδια του Οζ. Τώρα δεν ήταν ούτε μπάλα, ούτε γυναίκα, ξέρετε τι ήτανε, ένα μικρό ανθρωπάκι. Εσείς είστε ο μάγος. Ναι, δυστυχώς. Εγώ είμαι φοβερός και τρομερός μάγος του Οζ. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν όλοι. Μα εμείς νομίζαμε... Τι νομίζατε? Κάπως αλλιώς σας περιμέναμε. Δίκιο έχετε, λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι μάγος. Είμαι τσαρλατάνος. Απατεώνας δηλαδή. Μην πείτε όμως το μυστικό μου, σας παρακαλώ. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να πραγματοποιήσω τις επιθυμίες σας. Και γιατί έκανες το μάγο? Για να επιβιώσω. Επάγγελμα, πώς το λένε, όπως γιατρός, δικηγόρος, μάγος. Είναι και αυτό μια δουλειά, δεν είναι? Δουλειά. Ακριβώς. Αφού οι άνθρωποι είναι ανόητοι και μας θεωρούν μάγος, τι να κάνουμε και εμείς να μην το εκμεταλλευόμαστε, καλά. Και πώς και διάλεξες αυτό το επάγγελμα? Δεν το διάλεξα. Εντελώς τυχαία έγινα μάγος. Και κοροϊδεύεις τον κόσμο? Ναι, δεν φταίω εγώ. Οι άνθρωποι φταίνε που πιστεύουν στους μάγους. Αφού είναι ανόητοι, δεν θέλω να πιστέψω ότι οι μάγοι είναι στα παραμύθια μόνο. Μα εμάς μας βόλευε να υπάρχεις. Εγώ δεν φεύγω αν δεν μου δώσεις μυαλό. Κι εγώ χωρίς καρδιά δεν φεύγω, είπε ο Ντένε και Δένιος. Κι εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, στο Κάνσας. Κι εγώ χωρίς θάρρος δεν πάω πουθενά. Ωραία. Αφού επιμένετε, τόση ώρα σας εξηγώ, αλλά εσείς δεν καταλαβαίνετε. Βγείτε όλοι έξω και να μείνει αυτός που θέλει μυαλό. Όλοι έξω, φώναξε η κυρία με τα πράσινα. Μάλιστα, μάλιστα. Μόλις έμεινε μόνος του με το σκιάκτρο, ο μάγος ρώτησε, τώρα θα κάνεις εσύ το σκιάκτρο, έτσι. Ναι. Πήγες καθόλου σχολείο, παιδί μου? Όχι. Όχι. Γράψ' το, είπε στη γραμματέα του. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Πήγαινε στο σχολείο, διάβασε πολλά βιβλία και θα αποκτήσεις μυαλό. Ευχαριστώ, είπε το σκιάκτρο. Θα πάω σχολείο. Ύστερα πέρασε ο Ντενεκεδέγιος. Εγώ θέλω καρδιά. Η καρδιά υπάρχει μέσα σου, αλλά δεν τη χρησιμοποιείς. Κάνε καλές πράξεις, βοήθα τον κόσμο και θα τη βρεις την καρδιά σου. Ναι, ευχαριστώ, είπε ο Ντενεκεδέγιος. Τρίτο μπήκε το λιοντάρι. Εσύ είπες θέλεις κουράγιο, είπε ο μάγος. Πήρε μια τρόμπα και είπε. Λοιπόν, πρώτα αφαιρούμε με αυτή την τρόμπα το φόβο και την τρομάρα που έχεις. Ευχαριστώ, είπε το λιοντάρι. Μετά με μια άλλη τρόμπα σου βάζω θάρρος στον οργανισμό σου. Έκανε πως κάτι έβαζε. Έβαλα και το
ο θάρρος. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Περίφημα, είπε το λιοντάρι. Η ψυχολογία είναι το παν. Αισθάνομαι δυνατός. Αισθάνομαι δυνατός. Ευχαριστώ, μάγια μου. Μόλις μπήκε η Ντόρωθι μέσα τώρα, καταλάβατε. Ψυχολογία. Μόλις μπήκε η Ντόρωθι μέσα, ο μάγος είπε: εσύ, για να σου πω την αλήθεια, θες να πας στο Κάνσας, ε? Ναι. Πάω λίγο μέσα και έρχομαι. Πήγε μέσα και εξαφανίστηκε. Της το είπε αυτό και κρυφά έφυγε από το παλάτι. Ξέρετε γιατί? Γιατί? Γιατί η υπόθεση της Ντόρωθι προβλημάτισε πολύ τον μάγο. Το μυαλό, το θάρρος, η καρδιά είναι έννοιες αφηρημένες. Δεν πιάνονται. Το Κάνσας όμως υπάρχει. Και η θεία Έμα και ο θείος Χένρι υπάρχουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεγελάσει, δεν μπορούσε να ξεγελάσει την μικρή, κατάλαβες, ναι, με ψευτοκόλπα. Έπρεπε να εξαφανιστεί πριν γίνει εντελώς ρεζίλη. Μπήκε λοιπόν σε ένα αερόστατο που το είχε για κάθε ενδεχόμενο πάνω στην ταράτσα και έφυγε. Πού πάτε, πού πάτε, γιατί φεύγετε? Με πήρε ο αέρας, μικρή μου, συγχώραμε. Ήθελα τόσο να βοηθήσω, αλλά ο αέρας μου χάλασε τα σχέδια. Σου εύχομαι να τα καταφέρεις να γυρίσεις στο Κάνσας και χωρίς τη βοήθειά μου. Τώρα τι θα κάνω, Θεέ μου, πώς θα γυρίσω στους δικούς μου? Θα πάρει, τι να κάνω? Όλοι απέκτησαν αυτό που θέλανε, εκτός από μένα. Και άρχισε να κλαίει. Ξαφνικά θυμήθηκε τα μαγικά παπούτσια και άρχισε να τα τρίβει. Τότε ακούστηκε μια φωνή, η φωνή της θείας. Ντόρωθι, σταμάτα παιδί μου να τρίβεις τα πόδια σου. Ντόρωθι, ξύπνα. Θα χάσεις την πρώτη ώρα, ξύπνα. Ξύπνα παιδί μου, παραμιλάς τον ύπνο σου. Θεία μου, θεούλη μου, θεούλη μου, σας αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπάω, μωρό μου, είπε η θεία. Επιτέλους, επιτέλους είμαι στο σπίτι μου, στην πατρίδα μου, στους δικούς μου. Γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο μέρος στον κόσμο από το σπίτι μας. Τι υπέροχο παιδί, είπε ο θείος και η θεία, πώς άλλαξε έτσι. Ύστερα αναρωτήθηκε η Ντόρωθι και λέει: όντε είναι και δένιος, το σκιάχτρο, το λιοντάρι. Όνειρο ήταν, παιδί μου, δεν το κατάλαβες? Όνειρο. Κρίμα. Κρίμα, και έκανα καινούργιους φίλους. Πώς θα ήθελα να τους ξαναδώ. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας που λέει, ξέρετε τι λέει κατά βάθος, ότι σαν το σπίτι μας δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο. Έτσι, από το δικό μας το σπίτι, από την οικογένειά μας. Αυτό θέλει να πει αυτό το παραμύθι. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα με παραμύθια για σας.